Ίσως χωρίς προηγούμενο, στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά καταγράφεται σαν η πρώτη και η μεγαλύτερη επιχείρηση με τριπλό, τετραπλό στόχο και επιτυχία, δηλαδή ήταν, απελευθερώθηκε ο απαχθής, ήταν ανέμακτη, δεν πληρώθηκαν λίτρα, συνελήφθησαν οι κυριότεροι, το μεγαλύτερο μέρος των απαγωγέων. Ήταν, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός του μηνύματος ενός πρέσβη μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας που μου στείλε πριν από λίγο, μάθημα για τα βιβλία και μάθημα για να διδαχθεί στους αστυνομικούς και στους υπόλοιπους που ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας. Ο 53χρονος επιχειρηματίας από τις 30 Μαρτίου που είχε απαχθεί είναι πλέον ελεύθερος, καλά στην υγεία του και ύστερα από την πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη και καλά οργανωμένη και εκτελεστής αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, βρίσκεται μαζί με τους δικούς του. Οι αστυνομικοί εξετέλεσαν την επιχείρηση με πολύ μεγάλη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, τηρώντας όλους τους κανόνες του σχεδιασμού, της μυστικότητας, της σωστής εκτέλεσης της επιχείρησης. Μπορώ να πω ήταν μια τέλεια επιχείρηση και πράγματι, όπως λέει και ο φίλος πρέσβης, είναι ένα μάθημα για όσους ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας. Σαν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Κωνσταντίνο Τσουβάλα, το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή της Κρήτης, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, στον κύριο Ταξίαρχο, το διοικητή του Ηρακλείου, στους αστυνομικούς, τους απλούς αστυνομικούς, οι οποίοι σήκωσαν και το κύριο βάρος της εκτέλεσης της επιχείρησης με τόσο προσεκτικό τρόπο. Είμαστε όλοι περήφανοι, όλος ο ελληνικός λαός, όλη η κοινωνία είναι περήφανη και βλέπει ότι η ελληνική αστυνομία απέδειξε ότι διαθέτει ικανά στελέχη που μπορούν να δρουν άμεσα και αποτελεσματικά σε ιδιαίτερα σοβαρές επιχειρήσεις. Αυτή την αστυνομία θέλουμε, αυτή την αστυνομία που υπηρετεί τον πολίτη, που υπηρετεί την κοινωνία, που υπόκειται μέσα στην καθημερινή κρίση των πολιτών, αλλά είναι κοντά στον πολίτη. Αυτό επιδιώκουμε και αυτό δείχνει η επιχείρηση την οποία περιγράφουμε σήμερα. Τα αποτελέσματα στην καθημερινή μάχη με το έγκλημα δεν έρχονται τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συνολικής δουλειάς από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αστυνομικό. Είναι αποτέλεσμα νοοτροπίας που πρέπει και έχει εμπολής εγκαθιδρυθεί στην ελληνική αστυνομία ότι υπηρετεί τον πολίτη. Και είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας η οποία χτίζεται κάθε μέρα πετραδάκι-πετραδάκι προκειμένου να επιτευχθεί το αποτέλεσμα το οποίο περιγράφουμε σήμερα. Βεβαίως δεν ισχυρίζεται κάποιος ότι στην αστυνομία δεν υπάρχουν περιθώρια σημαντικής βελτίωσης σε πάρα πολλούς τομείς και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε με καθημερινή εκπαίδευση, με συνεργασίες με άλλες χώρες και όπως βλέπετε η ελληνική αστυνομία καλύπτει ανάγκες πάρα πολλές από το μεταναστευτικό μέχρι τις ανάγκες της αντιμετώπισης του κοινού εγκλήματος στο οποίο έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Εάν δείτε τα αποτέλεσματα τα οποία αυτές τις μέρες βγαίνουν για το προηγούμενο εξάμηνο για την αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος, είναι τεράστιες επιτυχίες της αστυνομίας και κάποιοι βέβαια μπορεί να με μικρό ψυχοτρόπο να θέλουν να τα υποτιμήσουν αυτά τα αποτελέσματα, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η αστυνομία λοιπόν κρίνεται καθημερινά, κρίνεται στα δύσκολα και κρίνεται και από τέτοιες δύσκολες υποθέσεις όπως η απαγωγή στην Κρήτη. Και εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι τον κύριο ρόλο στην υπόθεση της απαγωγής τον έπαιξαν οι υπηρεσίες της Κρήτης με την υποστήριξη και άλλων υπηρεσιών, αλλά το κύριο βάρος έπεσε εδώ στους αστυνομικούς της Κρήτης, οι οποίοι έδειξαν και πόσο αποτελεσματικοί είναι και το ηθικό υπόβαθρο που έχουν και πόσο μπορεί να εκτελέσουν μια τέλεια επιχείρηση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ στον 53χρονο επιχειρηματία, τον κύριο Λεμπιδάκη, και στην οικογένειά του να είναι καλά και υγιείς και να συνέλθουν το συντομότερο δυνατό από αυτή τη δύσκολη εμπειρία. Θα ήθελα να ευχηθώ να μην έχουμε ποτέ ξανά τέτοια προβλήματα, και η επιτυχής επιχείρηση είναι μια προειδοποίηση σε όσους έχουν τέτοια πράγματα στο μυαλό τους. Περισσότερα όμως σε ό,τι αφορά τις αστυνομικές λεπτομέρειες και τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες θα σας πει ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας και ο στρατηγός και οι υπόλοιποι αστυνομικοί. Σας ευχαριστώ πολύ.